Καλησπέρα σας. Η ομιλία λέγεται «Η μεταμόρφωση των πεπαιθήσεων». Είναι μια εισαγωγή που έκανα σε ένα σεμινάριο με το ίδιο τίτλο, που γίνεται εδώ στο Φάλιρο κάθε Δευτέρα 6 με 8 και στο Χαλάνδρι 5, 5 με 7. Ο στόχος του σεμινάριου είναι να αλλάξουμε, να απελευθερωθούμε από τις πεπαιθήσεις που εμποδίζουν ή την υγεία, ή την ευτυχία, ή την ηρεμία, ή την αγάπη, ή γενικά την ομορφιά της ζωής μας. Γιατί η γενική πεποίθηση εδώ είναι ότι οι πεπαιθήσεις μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Ότι αυτό που πιστεύω και έλκει αυτά που συμβαίνουν, αλλά και αυτό που πιστεύω ερμηνεύει αυτό που συμβαίνει και μου δημιουργεί ή ευτυχία ή δυστυχία. Ξεκινάει το σεμινάριο με ένα πολύ βασικό ερώτημα και ίσως η κύρια πεποίθηση που δημιουργεί την πραγματικότητα, και αυτό είναι αν η συνειδητότητά μας, ο νους μας, η ύπαρξή μας είναι μια εξέλιξη από την ύλη ή αν η συνειδητότητα υπάρχει πριν και ανεξάρτητα από την ύλη. Και το ερώτημα είναι, ο νους δημιουργείται από την ύλη ή η ύλη δημιουργείται από το νου. Okay? Και θα σας δείξω διάφορες διαφάνειες επάνω σε αυτό το θέμα. Το μεγάλο ερώτημα, η συνειδητότητά μας είναι μια προέκτηση της ύλης? Είμαστε χωρίς ελεύθερη βούληση, γιατί κάτι τέτοιο θα συμβεί αν είναι, ή η ικανότητα να επιδράμε στην ζωή μας. Έτυχε να δω το ερέθισμα να δημιουργώ αυτές τις διαφάνειες, έτυχε να δω ένα πολύ σεβαστό και μου φαίνεται σαν πολύ καλός άνθρωπος γιατρός εδώ στην Ελλάδα, να δηλώσει ότι ψυχή δεν υπάρχει, ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει, είμαστε έρμοι του DNA μας και έρμοι του εγκεφάλου και των παιδικών βιωμάτων και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε την ζωή μας. Γιατί η ζωή μας είναι καθορισμένη λόγω του DNA και λόγω των πεπαιθήσεων που έχουν δημιουργηθεί στα παιδικά χρόνια. Που καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που πιστεύω εγώ και αυτό που διδάσκομαι στην αρμονική ζωή. Ή είναι η δημιουργική αιτία του υλικού κόσμου, ότι η συνειδητότητα προϋπάρχει και ο υλικός κόσμος είναι μια δημιουργία, αν θέλετε, της συνειδητότητας και ότι μπορούμε να επιδράμε στην ζωή μας, στην υγεία μας, στην επιτυχία, στην ευημερία και στις σχέσεις μας. Αυτό είναι το ερώτημα με αυτές τις διαφάνειες. Εδώ βλέπετε μερικούς επιστήμονες που πιστεύουν μόνο στον εγκέφαλο, ότι υπάρχει ο εγκέφαλος και τίποτα άλλο, και όχι ψυχή και όχι ελεύθερη βούληση. Ο Carl Sagan, γνωστός κοσμολόγος, αστροφυσικός, ο Francis Crick, ο Δημήτρης Νανόπουλος, που λέει στο βιβλίο του «Δεν υπάρχει πνεύμα ξεχωριστό από την ύλη». Από την ύλη βγαίνει το πνεύμα, η ύλη σκέφτεται, δεν υπάρχει τίποτε μετά από το θάνατο. Και ο Γιώργος ο Παξινός, γιατρός, αρνιέται ότι υπάρχει η ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, δηλώνει άθεος, δεν υπάρχει ψυχή, όλα πηγάζουν από τον εγκέφαλο. Τότε αυτό είναι η μία πλευρά, ένα σύστημα πεπαιθήσεων. Πρόσφατα, μια αρκετά μεγάλη επιστημόνα, με την απογοήτευση σχετικά με πώς μερικούς επιστήμονες βλέπουν τον κόσμο, όπως τα προηγούμενα που σας αναφέρομαι, κάνανε ένα συνέδριο και δημιουργήσανε ένα μανιφέστο for post-materialist science, δηλαδή ένα μανιφέστο ότι εμείς επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι η συνειδητότητα βγαίνει από τον εγκέφαλο. Εμείς πιστεύουμε ότι προϋπάρχει η συνειδητότητα και είναι μη τοπική. Δηλαδή δεν είναι περιορισμένη η συνειδητότητα
από τον εγκέφαλο. Μπορεί να επιδράει και μακριά. Εντάξει, και τον ονομάζουμε μη τοπική επίδραση και είναι ανεξάρτητο από τον εγκέφαλο. Εδώ βλέπετε τους επιστήμονες. Μεταφράσαμε το μανιφέστο αυτό και μάλιστα αυτή την εβδομάδα το έβαλα στο Facebook και το έχω βάλει στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να διαβάσετε το μανιφέστο αυτό. Σε αυτή το link εδώ είναι το αγγλικό και αν πάτε στη σύστη μας θα βρείτε την ελληνική μετάφραση. Τώρα, σε μία έρευνα πριν από χρόνια, που είναι 10 χρόνια τώρα στην Αμερική, ρωτήσαν τους ανθρώπους, πιστεύετε στο Θεό ή πιστεύετε σε μία ανώτερη δύναμη, μία ανώτερη συνειδητότητα ή δεν πιστεύετε ή δεν απαντά. Το αχνό πράσινο είναι πιστεύω στο Θεό, το σκόρο πράσινο πιστεύω σε μία ανώτερη δύναμη, συνειδητότητα, το μπλε δεν πιστεύω, το άσπρο δεν ξέρω, δεν απαντά. Στο γενικό πληθυσμό στην Αμερική, το αχνό πράσινο και το σκούρο πράσινο ήταν 95%. Άνθρωποι πιστεύουν ότι ή υπάρχει Θεός ή υπάρχει μια ανώτερη πνευματική δύναμη. Και 5% όχι. Στους επιστήμονες, σε 2.000 επιστήμονες, σε μια έρευνα, σε διάφορα πανεπιστήμια, είχαν αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε μπροστά σας, όπου από 50% ως 65% πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός ή μια ανώτερη δύναμη και από 50% ως 35% όχι. Το ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα ήταν εδώ, στην ηλικία, βλέπουμε εδώ υπάρχει μία διαφορά 18-34 ετών που περισσότεροι πιστεύανε από 50 έγινε 65%, 15% περισσότεροι επιστήμονες αυτές τις ηλικίες πιστεύανε ότι υπάρχει Θεός ή μία ανώτερη δύναμη. Δεν απαντάνε γιατί, αλλά τι είναι δική μου ερμηνεία. Αρχικά οι επιστήμονες έπρεπε να παλεύουν με την Εκκλησία για να αποκτήσουν την ελευθερία τους από δόγμα και περιστικές πεπαιθήσεις. Και επίσης αυτό που λέγανε για Θεό τότε στις μεγαλύτερες ηλικίες ήταν έναν άνθρωπο στον ουρανό, υπερδυνάμεις που είχε διάφορες συναισθήματα, ζήλευε, θύμωσε, τιμωρούσε και τέτοια. Όπου μάλλον αυτοί οι νέοι άνθρωποι δεν μεγαλώσανε με μια τέτοια έννοια Θεού, αλλά μια έννοια συνειδητότητας, φως, η ενέργεια που υπάρχει σε όλα και δεν είχαν, ήταν ήδη ελεύθεροι από την Εκκλησία και από την θρησκεία και δεν είχαν την ανάγκη να απορρίψουν αυτές τις αντιλέψεις για να δικαιολογούν την δική τους αντίθετη αντίληψη. Αλλά αυτό εσείς θα κάνετε δικό σας εμπέρασμα. Μήπως είναι απλό. Αφήσε το. Μην κάνεις πολλές αλλαγές. Δεν κάνει, γιατί δεν... Για μένα είναι απλό το πράγμα. Τι λένε οι ιατροί, τι λένε οι επιστήμονες ότι η συνθότητα δημιουργείται από τον εγκέφαλο. Επειδή πολύ απλά βλέπουν ότι επηρεάζεται η συνθότητα από τον εγκέφαλο. Από τις ορμόνες, από τη θερμοκρασία, από ερεθίσματα, αν κομπά αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου, δημιουργείται ευχαρίστηση, εδώ κλαίει ο άνθρωπος, εδώ έχει αυτά τα συναισθήματα. Φυσικά, όταν η συνειδητότητα λειτουργεί μέσα από τον εγκέφαλο, επηρεάζεται από αυτό. Την χημεία του σώματος και την κατάσταση του σώματος. Οι γυναίκες ξέρετε καλύτερα από όλα. Όταν αλλάζουν οι ορμόνες, ξαφνικά υπάρχουν συναισθήματα. Είτε λέγεται η πύριοδο, είτε λέγεται η εγκυμοσύνη, είτε λέγεται κλιματήριο. Τότε η χημεία του σώματος βεβαίως δημιουργεί σκέψεις και δημιουργεί συναισθήματα. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι η συνειδητότητα δημιουργείται από τον εγκέφαλο. Δείχνει μόνο όσο η συνειδητότητα λειτουργεί μέσα από τον εγκέφαλο ότι επηρεάζεται από αυτό. Δεν είναι καμία απόδειξη ότι δημιουργείται από τον εγκέφαλο. Και έχω αυτό το παράδειγμα. Ο άνθρωπος εδώ είναι η ψυχή. Προϋπάρχει πριν μπαίνει στο αυτοκίνητο. Όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο,
επηρεάζεται από την ατμόσφαιρα του αυτοκινήτου. Κάνει κρύο, κάνει ζέστη, υπάρχουν μυρωδιές, υπάρχουν προβλήματα με τα ρευλογικά, διάφορα προβλήματα του αυτοκίνητου και ό,τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο συμβαίνει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε από το αυτοκίνητο, προϋπήρξε. Και θα υπάρχει όταν βγαίνει από το αυτοκίνητο. Τότε για μένα η συνειδητότητα προϋπάρχει όταν εκφράζεται μέσα από τον εγκέφαλο, επηρεάζεται και περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον εγκέφαλο, όμως συνεχίζει να υπάρχει όταν φεύγει και έχει την δυνατότητα η συνειδητότητα όχι μόνο να επηρεάζεται από τον εγκέφαλο, αλλά επιδράει στον εγκέφαλο. Και να επιδράει στο σώμα και να επιδράει μη τοπικά. Και αυτό θα συζητήσουμε. Και γι' αυτό κάναμε το σεμινάριο η μεταμόρφωση του συστήματος πεπαιθήσεων. Τώρα, σας είπα ότι υπάρχουν και πολλοί σεβαστοί επιστήμονες που δεν πιστεύουν ότι η συνειδητότητα βγαίνει από τον εγκέφαλο. Ο Max Planck, αυτός που ανακάλυψε το κβάντα, λέει «Θεωρώ την συνειδητότητα έως θεμελιώδη. Πιστεύω ότι η ύλη προέρχεται από συνειδητότητα». Δεν το αντίθετο, όχι. Η ύλη έρχεται από συνειδητότητα, όχι στο από την ύλη. Δεν μπορούμε να φτάσουμε πίσω από συνειδητότητα. Τα πάντα που υπάρχουν βεβαιώνουν την ύπαρξη της συνειδητότητας. Όλο αυτός ο κόσμος που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα της συνειδητότητας. Ο David Darling, αστροφυσικός, είμαστε συνειδητοί όχι επειδή έχουμε έναν εγκέφαλο, αλλά παρόλο που έχουμε έναν εγκέφαλο. Και θα σας δείξω μια απόδειξη του αυτού σε λίγο, ότι είμαστε συνειδητοί παρόλο που έχουμε εγκέφαλο. Ο Larry Dassey είναι ίσως από τους ιατρούς σήμερα που κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει αλλιώς τα πράγματα και λέει «Η συνειδητότητα εκφράζεται μέσα από τον εγκέφαλο, αλλά δεν δημιουργείται από τον εγκέφαλο και δεν μπορεί να εξηγηθεί σαν αποτέλεσμα του εγκεφάλου. Η νέα επιστήμη είναι μια επιστήμη που αναγνωρίζει και δίνει σημασία στις μη τοπικές εκδηλώσεις της συνειδητότητας». Και θα δούμε σε λίγο ποιες είναι αυτές μη τοπικές. Γιατί αν η συνειδητότητα περιορίζεται στον εγκέφαλο, δεν μπορεί να έχει επίδραση στο περιβάλλον. Μπορεί να είναι μόνο στον εγκέφαλο που λειτουργήσει. Ο Steven Pinker, ψυχολόγος στο Harvard University, πώς είναι δυνατόν η συνειδητότητα να προέρχεται από τον εγκέφαλο? Ο καρδιολόγος Ολλανδός, Πιμ Βαν Λόμεν, υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι να συμπεραίνουμε ότι η συνειδητότητά μας δεν ταυτίζεται πάντα με την λειτουργία του εγκεφάλου. Μπορούμε να βιώσουμε μη τοπική συνειδητότητα ξεχωριστά από τον εγκέφαλο. Ο Γιόρτζ Βόλτ, νομπελίστης στην βιολογία, ο νους δεν είναι το αποτέλεσμα της εξέλιξης της ζωής. Υπήρξε πάντα και είναι η πηγή της φυσικής πραγματικότητας. Δηλαδή ο νους δεν δημιουργήθηκε από το σώμα. Υπήρξε πριν και δημιουργεί το σώμα. Ο Έρβιν Λάσλο, ότι ένα τέτοιο σύμπαν μπορεί να δημιουργηθεί τυχαία, είναι αστρονομικά απίθανο. Πόσο απίθανο? 1 προς 1/10 επί με 500 μηδενικά μεθά. Η πιθανότητα, η ύπαρξή μας και το σύμπαν αυτό να είναι τυχαίο και όχι σχέδιο. 1 προς 1/500 μετά. Και ένας μαθηματικός του εξηγεί, λέει ο μαθηματικός και αστρονόμος ο Sir Fred Lloyd Hoyle, υπολογίσε ότι η πιθανότητα, η ανθρώπινη ύπαρξη όπως την γνωρίζουμε, να είναι αποτέλεσμα τύχης και όχι σχέδιο, είναι περίπου ίδια με την πιθανότητα να περάσει μία καταιγίδα μέσα από μία μάντρα με παλιά μηχανήματα και να δημιουργήσει ένα αεροπλάνο που μπορεί να πετάξει. Αυτή είναι η πιθανότητα. Σύμφωνα με το μαθηματικό σε αυτό, εμείς να είμαστε αποτέλεσμα τύχης. Τώρα,
Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις της μη τοπικότητας? Θα σας δείξω μερικά άτομα εδώ που σε έρευνες ήταν κλινικά νεκροί, που σημαίνει ότι αυτό το μηχάνημα που βλέπουμε στο σινεμά, ελπίζω μόνο στο σινεμά, είναι επίπεδο και δεν υπάρχει καμία εγκεφαλική λειτουργία. Ήταν δηλωμένοι νεκροί και πάει ο γιατρός και σκεπάζει τον άνθρωπο με το σεντόνι. Αλλά για κάποιο λόγο γυρίζει αυτή η συνειδητότητα. Και δεν μας ενδιαφέρει τι είπανε σε πνευματικά επίπεδα, δεν συζητάω αυτό αυτή τη στιγμή. Συζητάω τι είδανε στο δωμάτιο, στα άλλα δωμάτια και μακριά, που αποδεικνύεται μετά από επιστημονική έρευνα. Ότι δηλώνουν ότι είδα αυτό. Αυτός ο άνθρωπος, στρατηγικός είναι, ένας Άγγλος, είδε νεκρό στην γυναίκα του έξω, τι φορούσε, τι έλεγε με τον γιατρό, παρόλο που ο εγκέφαλος ήταν νεκρός και όταν συνήλθε το εξήγησε και ήταν αλήθεια αυτό που είπε. Αυτός ο γιατρός, ο Dr. Fenwick, Άγγλος, είναι αυτός που μελετάει αυτά. Παίρνει όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι ήταν νεκροί προσωρινά και μελετάει αν είναι αλήθεια αυτό που είδανε. Και βρέθηκε ότι είναι. Αυτός ο γιατρός, ο Dr. Sabon, αποφάσισε να κάνει αυτή την έρευνα για να αποδείξει ότι δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε. Έτσι ξεκίνησε την έρευνά του. Θα δείξω ότι δεν είναι αλήθινο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να βλέπει κάποιος χωρίς εγκέφαλο. Γιατί ο εγκέφαλος είναι το μέσα αντίληψης. Και δεν λέμε μόνο χωρίς εγκέφαλο, λέμε για βομβάκι στα μάτια, βομβάκι στα αυτιά, όλα αυτά που κάναμε με τέτοια κατάσταση. Και αναγκάστηκε να αλλάξει το βιβλίο. Αναγκάστηκε να γράφει ένα βιβλίο δηλώνοντας ότι αυτά που βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς την χρήση του εγκεφάλου αληθεύει. Ο Dr. Moody το ίδιο, επίθυνα και τη δει τα βιβλία του και ήδη γράφει το βιβλίο «Η ζωή μετά από την ζωή». Αυτός ο Κύπριος ήταν νεκρός, έφυγε σύμφωνα με τους γιατρούς και έφυγε από το σώμα του, πήγε στο άλλο δωμάτιο που είδε τις συγγενείς να μιλάνε με την γυναίκα του και θύμωσε. Γιατί όλοι είπαν η καμένη γυναίκα και δεν στενοχωρήθηκε που έχει πεθάνει αυτός. Και όταν γύρισε, θύμωσε μαζί τους. Και είπατε αυτά τα πράγματα, εμένα δεν με σκεφτήκατε που είχα πεθάνει. Εντάξει. Αλλά δεν ήθελε να γυρίσει. Ήταν τόσο ωραία εκεί που ήταν. Δεν ήθελε καθόλου να γυρίσει. Εντάξει. Ούτε τα παιδιά του, ούτε η γυναίκα του. Αυτή η γυναίκα, δηλωμένη πάλι νεκρή από τους ιατρούς, έφυγε από το σώμα, πήγε πάνω στην τεράτσα του νοσοκομείου και είδε ένα κόκκινο παπούτσι. Και τους είπε αυτό. Και οι άνθρωποι είπαν τώρα βλακίες, αλλά πήγαινε πάνω και βρήκανε το κόκκινο παπούτσι και το φέρανε κάτω και λέγανε και ναι, αυτό ήταν. Παρόλο που δεν είχε λειτουργία εγκεφάλου. Δηλαδή η συνειδητότητά μας χρησιμοποιεί το εγκέφαλο όσο είμαστε μέσα στην ζωή. Αλλά μπορεί να φύγει από τον εγκέφαλο και να αντιλαμβάνεται και αυτό το κόσμο αλλά και άλλες διαστάσεις χωρίς την χρήση του εγκεφάλου. Αυτή η Pam Reynolds μπορούσε να περιγράφει τα πιο περίεργα εργαλεία που χρησιμοποίησε στην εγχείρησή της. Αυτή η γυναίκα έφυγε από το σώμα της, πήγε σπίτι της, είδε τον άντρα της και τα παιδιά της και κοίταξε το ρολόι. Ήταν 10 η ώρα και είχαν συμφωνήσει με τον άντρα της ότι θα βάλει τα παιδιά για ύπνο στις 8 η ώρα. Και θύμωσε. Συνήλθε και πήγε και είπε στον άντρα της, ήταν 10 η ώρα και τα παιδιά ήταν ξύπνια. Και λέει αυτός, αν λέει μονό μας, ούτε πεθαμένοι θα μας αφήσει. Πάει εκεί, βλέπει το ρολόι, βλέπει αυτούς, εντάξει. Τότε πού είναι η συνειδητότητα περιορισμένη σε έναν εγκέφαλο
ή αποτέλεσμα ενός εγκεφάλου. Τώρα εδώ είναι η απόδειξη του τι είπε ο άλλος παρόλο τον εγκέφαλο. Αυτή η γυναίκα γεννήθηκε τυφλή. Δεν είχε δει ποτέ στην ζωή της. Και έχουν γίνει ειδικές έρευνες για ανθρώπους κοντά στο θάνατο που είναι τυφλή. Όσοι ήταν νεκροί μπορούσε να δει. Είδε το δρόμο, είδε τις συνθήκες γύρω της και όταν γύρισε εξήγησε τι είδε και ήταν αληθινό. Και όταν όμως γύρισε στον εγκέφαλο δεν μπορούσε να δει. Τότε είμαστε συνδυτοί παρόλο που έχουμε εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δεν είναι ένα τεράστιο όργανο, είναι πολύ περιορισμένο όργανο. Βλέπει μόνο μερικές συχνότητες του φωτός, λίγες συχνότητες του ήχου, που τα ζώα βλέπουν πολύ περισσότερο από εμάς. Αν υπάρχει βλάβη στον οπτικό νεύρο δεν βλέπει. Όταν όμως σταματάει ο εγκέφαλος και η συνειδητότητα αναλαμβάνει χωρίς τον εγκέφαλο, βλέπει. Τότε είναι αποδείξεις που η επιστήμη πρέπει να απαντήσει. Έχω μια συνάντηση με μερικούς γιατρούς προχθές. Ακριβώς για το λόγο αυτό. Και λέω, έχετε καθόλου απαντήσεις? Όχι, δεν έχουμε. Και ούτε θέλουμε να τα ακούσουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί μας χαλάει. Θέλουμε να είμαστε επαγγελματίες, να κάνουμε την δουλειά μας. Δεν θέλουμε να προβληματιστούμε. Αλλά η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά. Υποχρεώνεται. Και αυτό λέει αυτό το μενεφέστο. Δεν μπορεί η επιστήμη να είναι δόγμα όπως ήταν η θρησκεία τόσο χρόνια και να λέει αυτά δεν τα ερευνώ, δεν τα θεωρώ αξιόλογο να το ερευνήσω επειδή έχω ένα άλλο σύστημα πεπιθήσεων. Είμαστε υποχρεωμένοι. Η Ανίτα Μολτζάνη, που μπορεί να δείτε την διοίκησή της στο ίντερνετ, θεωρητικά νεκρή, έφυγε από το σώμα της και είδα τον αδερφό της 300 χιλιόμετρα μακριά, εκεί που έχασε το αεροπλάνο, έπρεπε να πάρει ένα ταξί, έπρεπε να πάει σε μια άλλη πόλη και εξηγεί όλα αυτά που είδε. Η μη τοπική δύναμη της συνειδητότητας. Άλλο. Ο Dr. Ian Stevenson, γιατρός, ψυχίατρος και καθηγητής στο Duke University, αλλά και στο University του Virginia. 40 χρόνια μελέτησε 2.500 παιδιά που μιλάγανε για την οικογένεια που είχαν πριν γεννηθούν. Σε 1.200 από αυτά, καταφέρανε να εντοπίσουν αυτή την οικογένεια. Και μερικές φορές γίνονται σε άλλο ύπαιρο. Άλλες φορές σε ένα διπλωνό χωριό. Και όταν φέρνει το παιδί μπροστά αυτή την οικογένεια, μπορείς να ονομάσει τον καθέναν, τι είναι το όνομά του, ποια σχέση είχε μαζί του και εξηγούσε διάφορα οικογενειακά μυστικά που γνωρίζανε μόνο η οικογένεια. 1.200 παιδιά. 1.200 παιδιά, εντάξει, που μπορούσαν να πούνε τι γινόταν εκεί. Μπορούσαν να το σταματήσουν και να αρχίσεις πάλι. Δοκίμασε το. Οκ, δεν θέλω να ξεκινήσω το. Άστο. Όταν σταματάει, ξεκίνησε το. Αυτό εξηγείται σε κάποιο βαθμό από ένα νόμο της κβαντικής θεωρίας που λέγεται μη τοπικότητα και εμπλοκή. Ανακαλύψανε η φυσική. Όταν δύο σωματίδια έρχονται σε επαφή, μετά από αυτό υπάρχει μία εμπλοκή μεταξύ τους και αν πειράζεις το ένα, επηρεάζεται το άλλο. Αλλά όχι μέσα από κανένα νόμο που γνωρίζουμε. Όχι επειδή περνάει κάποια ενέργεια από το ένα στο άλλο. Είναι σαν είναι το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο πράγμα. Παρόλο που το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι αλλού. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα μεταξύ ανθρώπων με συναισθηματική σύνδεση.
γονείς και παιδιά, και εδώ βλέπουμε δίδυμοι. Δύο παιδιά, 4 ετών. Εντάξει. Δεν έχει κόμμα. Πάτε στο πίσω τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Όταν το ένα παιδί έβαλε το χέρι του επάνω σε κάτι ζεστό και έπαιθε έγκαυμα, το άλλο παιδί δημιουργήσε ένα έγκαυμα στο ίδιο σημείο. Χωρίς να έχει. Τίποτα. Απλώς. Αυτή η ένωση, αν θέλετε, η μη τοπική επίδραση της συνειδητότητας. Εδώ, ο Τζο Μεκμάναγκο. Έχω συναντήσει και τον άνθρωπο αυτό όταν ήμουν στην Αμερική. Τον είχαν πιάσει ο Αμερικάνικος στρατός. Οι Ρώσοι κάνανε το ίδιο. Οι Αμερικάνικο στρατό και ο Ρώσικο στρατό ακόμα περισσότερο δεν γελάνε καθόλου, δεν κορυδεύουν καθόλου ψυχικές δυνάμεις. Γιατί βλέπουν ένα όπλο. Okay. Αν έχουν έναν άνθρωπο που μπορεί να βλέπει τι κάνει ο άλλος χειρόμετρο μακριά και μπορεί να βλέπει τα όπλα που έχουν ή μπορεί να ξέρει τι σκέψεις έχουν και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ τις ψυχικές δυνάμεις. Και ο Αμερικάνικος στρατός και ο Ρώσικος στρατός. Αυτός είχε τη δυνατότητα να βλέπει μακριά. Ή τον δώσανε coordinates, κάποια σημεία αριθμούς που είναι αυτό, είτε είχαν ένα άνθρωπο κοντά εκεί που έλεγε. Και είχε την ικανότητα να ζωγραφίσει ή να περιγράφει αυτό που υπήρξε μακριά. Αυτό δεν μπορεί να κάνει ένας εγκέφαλος. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο μία συνειδητότητα που δεν περιορίζεται σε έναν εγκέφαλο. Και έχει την δυνατότητα να μεταφέρεται σε μια άλλη, ένα άλλο μέρος. Αυτή η μη τοπική επίδραση την να ανακαλύψει όχι μόνο σε μόρια και σε άτομα, αλλά και σε κύτταρα. Αν πειράζω ένα κύτταρο και υπάρχει μια έρευνα που έχουν μεταφέρει έναν άνθρωπο 500 χιλιόμετρα από το DNA του. Και δίνουν ένα ερέθισμα στον άνθρωπο και το DNA του 500 χιλιόμετρα μακριά αντιδράει ακριβώς την ίδια στιγμή. Είναι ακόμα συνδεδεμένο το DNA του ανθρώπου αυτό με τον ίδιο. Εντάξει, τα κύτταρά του. Ο Νίκολας Χριστάκης, Έλληνας στην Αμερική, στο Harvard University, έχει ανακαλύψει με τις έρευνες ότι αν βάζουν ένα ευτυχισμένο άνθρωπο σε ένα δείγμα κοινωνίας, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει επαφή μόνο με την ευτυχία του στους ανθρώπους που έχονται σε επαφή μαζί του, αλλά με ανθρώπους που έχονται σε επαφή, με ανθρώπους που έχονται σε επαφή, με ανθρώπους που έχονται σε επαφή, με τους ανθρώπους που έχονται σε επαφή μαζί του. Ότι όπως ένας ιός μπορεί να κολλάει, η ευτυχία κολλάει. Όπως και η δυσπιστία κολλάει. Και ο θυμός κολλάει. Okay. Αλλά ευτυχώς και η ευτυχία κολλάει. Καλώς ήρθες. Ναι. Τώρα έχουμε και όχι μόνο μη τοπικότητα σε χώρο, έχουμε μη τοπικότητα σε χρόνο. Μια απίστευτη έρευνα από τον Dean Radin εδώ, που είχαν με ένα κομπιούτερ που μόνο το κομπιούτερ ήξερε, δεν ήξερε ο άνθρωπος που ήταν εκεί δίπλα από το δείγμα, πότε θα εμφανιστεί μία εικόνα τραυματική. Τραυματική και ίσως τραυματική. Ήταν τυχαίο, random. Και ο άνθρωπος αντέδρασε δευτερόλεπτα πριν βγαίνει η εικόνα. Είναι μη τοπικότητα σε χρόνο. Δηλαδή κάτι μέσα του ήξερε τι θα είναι η επόμενη εικόνα και ήδη αντέδρασε. Και ίσως έχετε παρατηρήσει τον εαυτό σας να κάνετε αυτό. Ναι, μέσα στην ζωή. Τώρα, η επίδραση της πρόθεσης μπορούμε να επιδρούμε στον εαυτό μας και στους άλλους με τις σκέψεις μας, τις πεπιθήσεις, την πρόθεση, την προσευχή, την προβολή, το οραματισμό, το συνέστημα και τις πράξεις.
Εντάξει. Αυτό δεν πιστεύουν μερικοί επιστήμονες. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Βλέπουν την προσευχή να έχει επίδραση. Βλέπουν την πρόθεση. Είναι λογικό ότι ο νους επιδράει στο περιβάλλον. Τώρα, πώς μπορούμε να το αποδείξουμε. Εδώ είναι στο Princeton University ένα μηχάνημα. It's a random number generator. Και generates, αναπαράγει μόνο δύο πράγματα. Ή συν ή πλην, ή μηδέν ή ένα. Και το κάνει με έναν τρόπο που σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα πάνω από ένα λεπτό θα είναι τα ίδια συν και τα ίδια πλην. Σαν να πάρει ένα νόμισμα και να το κάνετε 100 φορές, κανονικά, η στατιστική λέει, θα έχετε 50 έτσι και 50 έτσι. Έτσι λειτουργεί το μηχάνημα. Για χρόνια και χρόνια. Αυτό είναι πολλά χρόνια τι έργο. Δεν ξεφεύγει. Και βάζει έναν άνθρωπο μπροστά του. Και λέει, θέλω να κάνει το μηχάνημα να βγάλει περισσότερο συν. Και το κάνει. Πώς. Ή περισσότερο πλην. Τώρα δεν μιλάμε για φλού πράγματα. Μιλάμε για έρευνες που περιλαμβάνονται ξανά και ξανά και ξανά με τα ίδια αποτελέσματα. Ίσως διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με τον άνθρωπο. Και εδώ είναι μερικά αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος μόνος του, όταν είχε πρόθεση να το αναβάσει, βλέπουμε ότι μπορούσε να το αναβάσει. Και όταν είχε πρόθεση να το κατεβάσει, μπορείς να το κατεβάσει. Μερικά άτομα μαζί έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εδώ είναι λίγο περίεργο. Για κάποιο λόγο, όταν βάλανε δύο άτομα του ίδιου φύλου, είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πώς να ερμηνεύσω αυτό. Αν βλέπετε δύο θετικά σκυλιά μαζί, δεν πάνε καλά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, είχαν το αντίθετο. Όταν βάλετε δύο άτομα του αντίθετο φύλου, είχαν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν βάλετε δύο άτομα του αντίθετου φύλου που ήταν συναισθηματικά δεμένοι, ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν αυτά τα δύο άτομα ήταν σε καλή σχέση. Άλλη απόδειξη, χωρίς καμία αμφιβολία, του νου επάνω στην ύλη. Οι έρευνες του γιατρού Μασάρο Εμότο. Πίθρον έχετε δει αυτά. Εδώ βλέπουμε το νερό πριν οποιαδήποτε επίθεση του ανθρώπινου νου και εδώ το ίδιο νερό μετά από προσευχή, η ευλογία. Πώς το εξηγήσουμε, επιστήμονες, πώς το εξηγούμε. Ο νους αλλάζει την φύση του νερού. Ο νους είναι μη τοπικό. Μπορεί να βγει και να επιδράει σε κάτι απέναντί μου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πλασίμπο εδώ, γιατί το νερό δεν έχει πεπαιθήσεις. Ούτε το μηχάνημα αυτό είχε πεπαιθήσεις. Δεν είναι προβολή. Υπάρχει μια αντικειμενική επίδραση του ανθρώπινου νου επάνω στο νερό. Και η στιγμή που είμαστε 80% νερό, καταλαβαίνετε πώς τα συναισθήματά μας και οι πεπαιθήσεις μας επιδρούν στην υγεία μας. Στο νερό μέσα μας. Και εδώ, νερό που λένε ευχαριστώ και νερό που λένε hello. Άλλη έρευνα. Σε βακτηρίδια και σε μύκητες. Και τι κάνανε. Πήρανε το ίδιο αριθμό, το βάλανε σε ξεχωριστά δοχεία και βάλανε δηλητήριο. Επιστημονικά τώρα, εντάξει. Και προσευχήθηκαν για το ένα και δεν προσευχήθηκαν για το άλλο. Και πάλι είχαν αποτελέσματα ότι με προσευχή τα βακτηρίδια ή οι μύκητες που δεχτήκαν το δηλητήριο είχαν 20% μεγαλύτερη επιβίωση από αυτά για τα οποία δεν προσευχήθηκαν. Και όταν απλώς οραματίστηκαν φως, ήταν πάλι 20% μεγαλύτερη επιβίωση και όταν κάνει το ίδιο, οραματίζουμε φως και προσεύχομαι, είχαν 40% διαφορά στην επιβίωση, βάζοντας το ίδιο δηλητήριο.
στην ίδια ποσότητα. Τώρα βλέπουμε τρεις μη τοπικές επιδράσεις του νου που δεν μπορούν να εξηγηθούν με αυτοποβολή. Γιατί δεν αφορά ανθρώπινο νου. Εντάξει. Στα φυτά το ίδιο. Προσευχή για φυτό και μη προσευχή για το φυτό. Τώρα, ο Μπρους Λίπτον και άλλοι βιολόγοι και επιστήμονες που μελετάνε την επιστήμη που λέγεται επιγενετική. Τελευταία 10 χρόνια έχουν καταλάβει ότι τελικά δεν είμαστε έρμοι του DNA μας. Η Βίκη μπορεί να το διαβάσει, αν θέλεις. Την τελευταία δεκαετία η επιγενετική έρευνα έχει αποδείξει ότι το προσχέδιο του DNA που κληροδοτείται μέσα από το γονίδιο δεν είναι προκαθορισμένο από τη γέννηση. Τα γονίδια δεν είναι το πεπρωμένο. Οι περιβαλλοντολογικές επιδράσεις, τις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διατροφή, το άγχος αλλά και το συναίσθημα, μπορούν να μεταβάλουν αυτά τα δεδομένα γονίδια χωρίς να αλλάξουν το βασικό τους προσχέδιο. Ας ξανακούσαμε αυτό. Τη διατροφή, το άγχος και το συναίσθημα αλλάζει τη λειτουργία του DNA. Και ακόμα πιο σημαντικό, έστω. Και αυτές οι μετατροπές, όπως ανακάλυψαν οι επιγενετιστές, μπορούν να περάσουν στις επόμενες γενιές με τον ίδιο τρόπο που περνούν τα προσχέδια του DNA μέσα από την διπλή έλικα. Εδώ είναι η εξέλιξη. Αλλάζοντας το πεθύσεις, αλλάζω το DNA, τη λειτουργία του DNA και οι απόγονοι θα έχουν αυτό το νέο λειτουργία του DNA. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι μαθαίνουν αυτό αφού κάνουν τα παιδιά σου. και είναι αργά για την εξέλιξη. Κάντε παιδιά. και συνεχίζει ο λεπτό. Η βιολογική συμπεριφορά μπορεί να ελέγχεται και από αόρατες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η σκέψη, όπως μπορεί να ελεγχθεί από φυσικά μόρια, όπως η πενικυλίνη. Ένα γεγονός που μας παρέχει το επιστημονικό θεμέλιο για μία ενεργειακή ιατρική χωρίς φάρμακα. Και τελειώνει ο Λίπτον. Είμαστε οι χειριστές της δικής μας βιολογίας, όπως είμαστε οι χειριστές του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου στο κομπιούτερ μας. Έχουμε την ικανότητα να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που βάζουμε στους βιολογικούς υπολογιστές μας. Όταν καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ενσωματωμένες διαμεμβρανικές πρωτεΐνες ελέγχουν τη βιολογία, γινόμαστε αφέντες της μοίρας μας και όχι θύματα των γονιδιών. Okay. Τότε όχι μόνο μπορούμε να επιδρούμε στο κόσμο γύρω μας, μπορούμε να επιδρούμε στην ίδια την βιολογία μας με την αλληλεγγύη πεπιθήσεων και με την πρόθεση. Άλλο πράγμα τώρα, το πλασίμπο. Ρώτησα και τους ιατρούς που χθες, έχετε καμία εξήγηση στο πλασίβο? Καμία. Και περίπου 50% λειτουργεί. Και είναι υποχρεωμένοι τώρα οι φαρμακευτικές εταιρείες όταν βγάζουν ένα φάρμακο να κάνουν έρευνα όχι μόνο στο φάρμακο αλλά και στο πλασίβο και να πούνε στους ανθρώπους ότι παίρνεις αυτή την ουσία όταν δεν το παίρνω. Και είναι περίπου 50-50. Οπότε, αν είμαστε αποτέλεσμα της βιολογίας μας, πώς θα λειτουργεί ζάχαρη που δεν έχει καμία δραστική ενέργεια, καμία ιατρική. Γιατί γίνομαι καλά? Το έχουν κάνει όχι μόνο με χάπια ψεύτικα, που δεν έχουν καμία ιατρική ουσία, το έχουν κάνει με ψεύτικη εγχείρηση. Έχω πει στους ανθρώπους, θα σου κάνει μια εγχείρηση στο γόνατο, κοιμίζουν τον άνθρωπο, κάνουν ένα τσακ, το ράβουν, όλα πήγα καλά, ο άνθρωπος γίνεται καλά. Με καμία εγχείρηση. Ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί το νου ή ο νους δημιουργεί τον εγκέφαλο. Πώς εξηγούμε? Δεν μπορούμε να πετάμε κουβέντες που δεν στέκουν. Πρέπει να γίνει ένα μελέτη για αυτά τα πράγματα. Μια μελέτη για αυτά τα πράγματα. Αλλά το πιο κουφό, θα το πούμε, είναι αυτό εδώ. Ένας ιατρός, λιθινή ιστορία, ο Μπρούνο Κλόπφερ, είχε ασθενείς ο Μίστερ Ράιτ,
προχωρημένο λέμφωμα. Ήταν να πεθάνει σε 2 εβδομάδες ο άνθρωπος. Και έχει βγει ένα καινούριο φάρμακο που λέγεται το κρεμπαϊόζα. Και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, θα πεθάνει έτσι και αλλιώς και το δίνει. Δεν έχουν γίνει οι έρευνες ακόμα. Και ο άνθρωπος, επειδή πιστεύει ότι τον βοηθά, γίνεται καλά. Σε 2 εβδομάδες πάλι πετάει το αεροπλάνο του. Είναι υπερδίκη, είναι μια χαρά. Μετά από 2 μήνες, που όλο αυτό το καιρό είναι μια χαρά, πάρα που είναι έτοιμο θάνατος, διαβάζει ένα άρθρο που δεν έχει καλά σχόλια για το φάρμακο. Αρρωσταίνει. Λέει το σωστό, τι να κάνω. Και το κάνει μια ένωση νερού, λέγοντας ότι είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του φάρμακου. Πάλι γίνεται καλά. Πάλι γίνεται καλά. Μετά από 2 μήνες ξανά διαβάζει στο American Medical Association Journal ότι τελικά αποτυχημένο το φάρμακο και πεθαίνει σε 2 μέρες. Mm. Πού είναι ο νους, πού είναι ο εγκέφαλος, πού είναι το σώμα. Το καταλαβαίνετε. Όλα είναι νους. Και δεν υπάρχει μόνο το πλασίμπο, υπάρχει το νοσίμπο. Άνθρωποι που διαβάζουν παρενέργειες στο φάρμακο που παίρνουν και παράγουν τις παρενέργειες. Εντάξει. Οπότε μπορούμε να αμφιβάλλουμε ότι ο νους είναι ο δημιουργός της πραγματικότητας και τη μεγάλη σημασία να αλλάξουμε το σύστημα πεπαιθήσεων. Τι έγινε. Κουράστηκε. Ναι. Άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το multiple personality disorders, άνθρωποι που έχουν διάφορες προσωπικότητες, όχι όπως εμείς, που είμαστε οριακοί, αλλά πολλοί, δεν μπορεί, βγαίνει μία προσωπικότητα, φεύγει ο άλλος, αντίθετα, συγκρούονται, παλεύουν μεταξύ τους. Συνήθως μία είναι πολύ φιλελεύθερη, άλλη είναι πάρα πολύ μαζεμένη, είναι τρόποι που ίσως αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Αλλά σε αυτές τις καταστάσεις, η μία προσωπικότητα έχει αλλεργία προς κάτι και η άλλη δεν έχει. Αν είναι ο εγκέφαλος, είναι ίδιος εγκέφαλος. Ότι πώς μπορεί η μία προσωπικότητα έχει αλλεργία και άλλη μία έχει. Άλλη περίπτωση, μία προσωπικότητα έχει ουλές και άλλη δεν έχει. Αλλάζει και εξαφανίζεται. Okay. Η μία έχει ζάχαρο και άλλη δεν έχει. Πάει στο νοσοκομείο με ζάχαρο, μπαίνει άλλη προσωπικότητα και δεν έχει ζάχαρο. Στον ίδιο. Ίδιο άνθρωπο μιλάμε τώρα, εντάξει. Τότε πώς εξηγούμε αυτά. Θα πρέπει κάποιος να καθίσει και να το σκεφτεί σε βάθος το θέμα. Και λέει, πώς εξηγούμε αυτά τα φαινόμενα. Ότι με την ύπνωση μπορούμε να θεραπεύσουμε ή να ταχύνουμε την θεραπεία για τις έρπιδες και εγκάβματα και σχεδόν όλες τις αρρώστιες. Αλλά μπορούμε και με ύπνωση να βάλουμε ένα σίδερο πάνω στο πόδι του άλλου, να το πούμε ότι καίει, παρόλο που δεν έχει καμία θερμότητα, και να δημιουργούμε εγκάβματα δεύτερο βαθμό. Επειδή ο νους του λέει ότι καίει. Σημαίνει ότι απάλλη ο νους δημιουργεί την πραγματικότητα. Τώρα, έχουν γίνει πάρα πολύ όμορφες έρευνες στο HeartMath Institute στην Αμερική, μια ομάδα καρδιολόγων που μελετάνε την λειτουργία της καρδιάς και την επίδραση των συναισθημάτων επάνω στην καρδιά. Και η επίδραση της λειτουργίας της καρδιάς επάνω στον εγκέφαλο. Και έχουν δημιουργήσει αυτό που εμείς ονομάζουμε ακούγοντας στην καρδιά. Αυτοί το ονομάζουν freeze frame, μία μέθοδο που συγκεντρωνόμαστε στο κέντρο της καρδιάς, καλλιεργούμε το αίσθημα της αγάπης και αυτό το αίσθημα της αγάπης θεραπεύει την καρδιά, κάνει την καρδιά να έχει άλλους ρυθμούς. Βλέπετε εδώ είναι μία καρδιά μέσα στην αγάπη, εδώ στο άγχος, στο θυμό, στην αγκανάκτηση. Και ότι 5 λεπτά ευγνωμοσύνης και αγάπης δυναμώνει το αμυντικό σύστημα για 5 ώρες και 5 λεπτά θυμού ή φόβου μειώνει το αμυντικό σύστημα για 5 ώρες.
το ότι αυτό είναι αγκιάφορος, είναι νους. Ο νους νιώθει την αγάπη και επιδράει στην καρδιά που επιδράει στον εγκέφαλο, που επιδράει στο υποθάλαμος, στην υπόφυση και στο αμυντικό σύστημα και στο νευρικό σύστημα. Όταν ο άνθρωπος βιώνει αγάπη, γίνεται μια ισορρόπηση του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, που είναι το παν για την ισορροπία και την υγεία μας. Σε αποτελέσματα, σε ανθρώπους που εφαρμόζουν αυτή την μέθοδο, το ακούγοντας στην καρδιά που κάνουμε στα σεμινάρια μας, είναι αυξημένη έκρηση ουσιών που δυναμώνουν το αμυντικό σύστημα. 100% αύξηση του αμήνο οξέα που παλεύει την αντικίνηση. Θέλετε να είστε νέες και όμορφες? Αγαπήστε. Αγαπήστε. 23% μείωση στην κορτιζόλη, που σημαίνει στρες, εντάξει, και αύξηση της οξυτοκίνης, που είναι η ορμόνη που εκρίνει η γυναίκα ότι είναι έγκυος. Και όταν θυλάζει και φέρνει ηρεμία, φέρνει αρμονία, φέρνει αυτό το glow, αυτή την ακτινοβολία που έχει η γυναίκα όταν είναι έγκυος και όταν έχει ένα μωρό. Άλλο, η επίδραση των συναισθημάτων επάνω στο σώμα. Σε 10.000 άντρες, οι άντρες που νιώσανε ότι η γυναίκα τους δεν τους αγαπάει, είχαν διπλάσια προβλήματα με την καρδιά. Από τους ανθρώπους που η γυναίκα, ο άντρας νιώθει ότι η γυναίκα του αγαπάει. Και αντίστροφα, νιώθοντας ότι η γυναίκα μου αγαπάει, τα μισά προβλήματα με την καρδιά. Δεν έχει γίνει σωστή. Στο Yale University, 119 άντρες και 40 γυναίκες που νιώσαν ότι οι άλλοι τους αγαπάνε, είχαν λιγότερη εμπόδια στην ροή αίματος στην καρδιά. Σε 276 άτομα, αυτοί που δηλώσαν ότι νιώθαν οικειότητα με περισσότερους ανθρώπους, σε σχέση με άλλους που νιώθαν οικειότητα με λίγους ανθρώπους, είχαν λιγότερα προβλήματα υγείας. Δηλαδή, όσο πιο πολύ οικειότητα νιώθω, ενότητα νιώθω, τόσο καλύτερη η υγεία μου. Σε 700 ηλικιωμένους, όλα αυτά είναι από το βιβλίο του Dean Ornish, καρδιολόγος, που έκανε αυτές τις μελέτες απάνω στην καρδιά. 700 ηλικιωμένοι άνθρωποι είχαν καλύτερη υγεία όταν μπορούσαν να δώσουν αγάπη και να νιώθουν χρήσιμοι. Okay, να έχουν εγγονό, εγγονή, να μπορεί να φροντίζουν, μια γάτα, ένα σκύλο. Ανάγκη, ο άνθρωπος έχει να δώσει αγάπη, όχι μόνο να πάρει. Μία συστηματική ανάλυση σε πάνω στα αποτελέσματα της θεραπευτικής προσευχής από μακριά, 2.200 έρευνες. Στο αν έχει αποτέλεσμα η προσευχή από μακριά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ναι, έχει αποτέλεσμα και η πιθανότητα να είναι τύχη είναι 1 ως 1.000. Δεν είναι τεράστια η επίδραση, εντάξει. Επιδράει όμως στο χρόνο που χρειάζεται ο άνθρωπος να θεραπεύεται, στα φάρμακα που χρειάζεται λιγότερα, εντάξει, και στο πώς περνάει την ανάλυση. Το κάνουν αυτές έρευνες σε νοσοκομεία, εντάξει. Ότι και οι άνθρωποι που προσεύχονται, τώρα αυτό ήταν οι άνθρωποι για τους οποίους προσευχόμαστε. Αλλά μια άλλη έρευνα, οι ανθρώπους που προσεύχονται, είναι λιγότερο πιθανό να αρρωστήσουν, πιο ικανοί να αντιμετωπίζουν αρρώστια όταν συμβαίνει, πιο γρήγορα συνέρχονται από εγχειρήσεις και πιο γρήγορα από αρρώστια. Αυτές είναι οι έρευνες με control, άνθρωποι που δεν προσεύχονται και να δούνε την διαφορά. Είναι ενδιαφέρον βιβλίο, Remarkable Recovery, εντυπωσιακή ανάλυση. Άνθρωποι που έγιναν καλά, χωρίς να μπορούν οι ιατροί να εξηγήσουν, τώρα πώς έγιναν καλά.
τι έγινε εδώ. Και τι ρωτήσει τους ανθρώπους, από τι νομίζει ότι έγινες καλά. Και εδώ είναι οι απαντήσεις. Προσευχή 68%, πίστη 61%, οραματισμός, μουσική και τραγούδι, θεραπευτικές πεπαιθήσεις 75%. Γι' αυτό κάναμε το σεμινάριο, η μεταμόρφωση των πεπαιθήσεων. Θετικές πεπαιθήσεις, διολογισμό, άσκηση, περπάτημα, μείωση του στρες και αποδοχή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. 71% ότι δέχτηκα την κατάσταση του σώματος. Δεν αντέδρασα προς αυτό. Δεν ήμουν θυμωμένος. Δεν είχα ένιωσα αδικία, θυμό. Δέχτηκα ότι για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αυτό μαζί, 71% η αποδοχή με θετικές πεπαιθήσεις, είναι το πιο μεγάλο νούμερο. Και γιατί να το δεχτεί κάποιος, επειδή η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη, σύμφωνα με τον γιατρό, τον David Larson, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε το στρες. Βλέπουμε κάθε δυσκολία σαν ευκαιρία, γινόμαστε πιο δυνατοί. Δεν το βλέπω σαν πρόβλημα, το βλέπω σαν ευκαιρία να γίνω πιο δυνατός. Η επίδεση των πεπαιθήσεων, σκέψεων και συναισθημάτων μας επάνω στο νου και στο σώμα και στην ζωή μας. Έχουμε μία υποκειμενική αντίληψη. Οι πεπαιθήσεις μας είναι σαν χρωματιστά γυαλιά. Αν φόρεσε τώρα ροζ γυαλιά, όπως εδώ, θα είστε όλοι ροζ. Ό,τι και άλλο να είστε, θα είστε χρεώσεις του ροζ, δεν είναι. Ό,τι και να κάνετε, θα είστε ροζ. Σκούρο ροζ, ακνό ροζ. Τότε αν φοράω την πεποίθηση ότι όλοι είναι κακοί, όλοι κάποιο επίπεδο του κακού θα είστε. Αν έχω την πεποίθηση ότι όλοι με απορρίπτετε, τότε κάποιο επίπεδο απόρριψης θα είστε για μένα. Δηλαδή δεν βλέπω αυτό που υπάρχει. Βλέπω μέσα από το σύστημα πεποίθησεών μου. Αλλά ένα άλλο παράδειγμα που είναι, το έχω βάλει εδώ σαν ένα ανέκδοτο που λέω και που έχω ακούσει. Μία γυναίκα βλέπει ότι έχει καινούρια γειτόνισσα και βλέπει ότι η γειτόνισσα αυτή κάθε φορά που απλώνει τα ρούχα, κάνει το πάλι. Κάθε φορά, το έκανες. Βλέπεις. Κάθε φορά που βλέπει τα ρούχα είναι βρώμικα και σχολιάζει. Τώρα αυτή η γυναίκα τι, ήδη έχει κακό πλυντήριο, ή δεν ξέρει να πλένει ρούχα, κάτι συμβαίνει. Και κάθε μέρα τα σχολιάζει, έτσι, έτσι. Πρέπει να το κάνεις πιο κοντά. Μέχρι μία μέρα κοιτά έξω από το παράθυρο και βλέπει τα ρούχα είναι καθαρά. Και λέει σε όλους, κοίταξε τώρα, έχει καινούριο πλυντήριο ή έχει πάει, ξέρει καλύτερα, έχει μάθει. Και λέει ο άντρας, όχι δεν είναι έτσι, καθάρισε τα παράθυρα. Καθάρισε τα παράθυρα. Τώρα εμείς έχουμε παράθυρα, αρκετά σκοριασμένα, εντάξει, βρώμικα. Βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα σύστημα πεπαιθήσεων. Αν θέλουμε να αλλάξει αυτό το εξωτερικό κόσμο, να καθαρίσουμε τα παράθυρα. Αυτή, γιατί εμείς τα βλέπουμε όπως είμαστε προγραμματισμένοι. Τώρα τι έχουμε τότε. Έχουμε κατά δική μου αντίληψη, που δεν χρειάζεται να δεχτείτε. Είναι δική σας απόφαση. Μία συνειδητότητα, που είναι αυτό το φως εδώ. Ένα αμετάκριτο φως. Κάτι χωρίς μορφή. Χωρίς ιδιότητες. Αυτή η συνειδητότητα περνάει από ένα φιλμ, ο νους. Ένα μέρος αυτού του φιλμ είναι και ο εγκέφαλος, όσο η συνειδητότητα εκφράζεται μέσα από τον εγκέφαλο. Και έχει ένα σύστημα πεπαιθήσεων, έχει ένα DNA, έχει κάποιες χημικές ουσίες, έχει βλάβες, δηλαδή έχει βλάβη στον εγκέφαλο. Τέλος πάντων, έχουμε κάποιο βλάβη στον εγκέφαλο, εντάξει.
Και έχουμε κάποια τυφλά σημεία και περνώντας αυτή η συμπτώτα μέσα από το νου και μέσα από τον εγκέφαλο, δημιουργείται το σώμα και δημιουργείται μία πραγματικότητα, δίθεν πραγματικότητα. Το σώμα μας, την οικογένεια μας, την κατάσταση της ζωής μας. Για μένα αυτή η συνειδητότητα δεν είναι εγκλωβισμένη σε αυτό το εγκέφαλο. Το υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει μετά. Όσοι είναι μέσα εκεί έχει την δυνατότητα με την άσκηση της ελεύθερης βούλησης, με την εφαρμογή τεχνικών και με πρόθεση να αλλάξει το σύστημα πεπαιθήσεων και να αλλάξει πώς νιώθουμε και πώς βλέπουμε τα πράγματα και να αλλάξει με την πραγματικότητά μας και στο τέλος όταν φεύγει να συνεχίζει να υπάρχει. Τώρα, λίγες πληροφορίες ακόμα και ολοκληρώνουμε. Εδώ είναι μια ανακάλυψη της ιατρικής ότι κάθε φορά που έχουμε ένα συναίσθημα παράγονται αυτά που λέγονται πεπτίδια από το υποθάλαμος και αυτά τα πεπτίδια είναι όμοια με ναρκωτικά. Και τα κύτταρα όταν δέχονται αυτά εθίζονται σε αυτά. Εδώ είναι ένας λόγος γιατί οι επιστήμονες λέει ότι ο νους είναι αποτέλεσμα του εγκεφάλου γιατί εθιζόμαστε σε αυτά τα πεπτίδια. Και τα κύτταρά μας αναζητούν τα πεπτίδια της αδικίας, της καταπίεσης, του θυμού, του φόβου, του άγχους. Καταλαβαίνετε, ότι είμαστε χημικά εθισμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνειδητότητα δημιουργείται από τον εγκέφαλο. Σημαίνει ότι τώρα η συνειδητότητα επηρεάζεται από μια χημική κατάσταση όπου το σώμα θέλει να θυμώσει. Θέλει να στενοχωριέται, θέλει να φοβάται, θέλει να άγχεται και χρειάζεται μεγάλη επίγνωση και πιθανόν και τεχνικές να μην επηρεάζουμε από αυτό. Αλλά μπορούμε. Και να μην υπάρχει αυτός ο άλληλο εξάρτηση, συναισθήματα δημιουργούν πεπτίδια, πεπτίδια δημιουργούν συναισθήματα. Τώρα, στην αλλαγή του συστήματος πεπαιθήσεων, θα χρειαστεί στο τέλος, και θα είναι το αποτέλεσμα της αλλαγής, να αλλάξουν οι συνάψεις στον εγκέφαλο. Συνάψεις δημιουργούνται όταν επικοινωνούν συγκεκριμένα νευρόνια μεταξύ τους αρκετά συχνά και είναι αυτά που ονομάζονται neural net, ένα πλέγμα νευρώνων, που αυτό αντιπροσωπεύει μία αντίληψη των πραγμάτων, έναν τρόπο να βλέπω κάτι. Και περισσότεροι από εμάς είμαστε κάτω από την επιρροή neural net, ή πλέγματα νευρώνων, που έχουν δημιουργηθεί τα παιδικά μας χρόνια. Και κάθε φορά που έρχεται ένα ερέθισμα, αυτό λειτουργεί. Έχει γίνει λεωφόρος πια, έχει γίνει τεράστιο δρόμο νευρικών μηνυμάτων. Εγώ είμαι αδικημένος, εγώ είμαι θυμωμένος, εγώ ό,τι μπορεί να είναι, δηλαδή αυτή η πεποίθηση. Και γι' αυτό φαίνεται η συνειδητότητα να μην είναι ελεύθερη. Γιατί δεν είναι ελεύθερη από τις χημικές ενώσεις και από το neural net, τη συνήθεια του να βλέπω κάτι όπως είναι. Η δική μας δουλειά είναι να αποσυνδέσουμε αυτά. Και κάθε φορά που μπορώ να βλέπω ένα ερέθισμα και να το αντιλαμβάνομαι και να νιώθω και να αντιδρώ διαφορετικά, αλλά δημιουργώ μία αλλαγή στα δίκτυα των νευρώνων, εντάξει, και δημιουργούνται άλλο νουρονέτ, άλλα διαδίκτυα νευρώνων και άλλες χημικές ουσίες εκκρίνονται από τον εγκέφαλο. Και σιγά σιγά ελευθερώνομαι από αυτό το μηχανικό τρόπο αντίληψης που με εμποδίζει να νιώθω καλά, να νιώθω αγάπη, να νιώθω ευτυχία λόγω της συνήθειας. Και γι' αυτό η μεταμόρφωση των πεπαιθήσεων. Αν δεν γίνεται μόνο εγκεφαλικά, πρέπει να γίνει ενεργειακά με τις τεχνικές του EFT, του BSFF, του TAT, του κούκοντας την καρδιά. Όλες αυτές οι ασκήσεις είναι να γίνει μια βιωματική αλλαγή του πώς νιώθω. Δεν φτάνει μόνο η πεποίθηση.
και ας ολοκληρώσουμε με μερικές βασικές διαφορετικές πεπιθήσεις. Μία πεποίθηση είναι ότι είμαστε μόνο το σώμα και η ύπαρξή μας τελειώνει με το θάνατο. Η άλλη εναλλακτική πεποίθηση θα είναι ότι είμαστε πνευματικό άντα, συνειδητότητα και εκφραζόμαστε μόνο προσωρινά μέσα από το σώμα. Τότε είμαι το σώμα ή είμαι μία συνειδητότητα που προσωρινά εκφράζεται μέσα από το σώμα. Είναι πολύ διαφορετικό. Okay. Είμαστε θύματα των δυνάμεων γύρω μας και άλλη πεποίθηση είναι ότι είμαστε οι δημιουργοί των καταστάσεων γύρω μας. Δεν μπορώ να είμαι δημιουργός και θύμα. Ή τα πράγματα δημιουργούνται για μένα ή τα δημιουργώ. Πρέπει να αποφασίσω. Okay. Και τα δύο δεν μπορεί να συμβαίνει. Όχι. Αλλά μπορεί εγώ να χρησιμοποιώ καταστάσεις γύρω μου και να φαίνεται ότι δημιουργούνται από αλλού. Ότι θα φαίνεται να δημιουργείται από αλλού. Άλλοι παίζουν ρόλο, σίγουρα. Αλλά αν παίρνω την ευθύνη, εγώ τους έχω προσλάβει. να συμμετέχουν στην πραγματικότητα. Ελεγχόμαστε από τον εγκέφαλό μας και το DNA μας και τις εμπειρίες του παρελθόντος και δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που είμαστε. Και αν πιστεύω αυτό, το γιατί να κάνω καμία προσπάθεια. Ή επηρεαζόμαστε από όλα αυτά, αλλά μπορούμε να τα αλλάξουμε τον εαυτό μας και την ζωή μας. Δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Το άκουσα ξεκάθαρα από το γιατρό. Δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Ή έχουμε ελεύθερη βούληση. Πρέπει να αποφασίσετε εσείς. Αν δεν έχετε ελεύθερη βούληση, μην έχετε κανένα σε καμία άλλη ομιλία. Υπάρχει λόγος. Και δεν μπορεί να αλλάξετε τίποτα. Όλη η ζωή σας είναι το αποτέλεσμα χημικών ενώσεων. Εντάξει, τότε αποφασίστε. Έχετε ή δεν έχετε ελεύθερη βούληση. Όχι ότι είναι εύκολο. Δεν το λέω καθόλου. Ότι είναι εύκολο. Είμαστε κακοί, αμαρτωλοί και ανάξιοι της αγάπης. Αυτό δεν έχετε από την επιστήμη, έχετε από τη θρησκεία. Είμαστε κακοί, αμαρτωλοί. Η άλλη αντίληψη, είμαστε αγνές εκφράσεις του Θείου και αξίζουμε αγάπη όπως είμαστε. Είμαστε αδύναμοι και ζούμε σε ένα επικίνδυνο κόσμο. Είμαστε δυνατοί και είμαστε πνευματικά ασφαλείς. Είμαστε αυτά τα ξεχωριστά σώματα. Και αυτό που λένε οι επιστήμονες, η κβαντική θεωρία, είμαστε όλοι ένα. Υλικά, ενεργειακά και πνευματική δεσκλία και πνευματικά. Ας ολοκληρώσουμε μερικά αποσπάσματα από μερικούς μεγάλους επιστήμονες. Ο Έρεν Σρόντιγκερ, σημαντικός επιστήμονες στην δημιουργία της κβαντικής θεωρίας, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική εξήγηση, η εξέλιξη. Η ένωση όλων των νοών ή της συνειδητότητας. Η αλήθεια υπάρχει, στην αλήθεια υπάρχει μόνο ένας νους, δηλαδή ένας πνευματικός νους. Ο Άινστάιν, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει. Ο άνθρωπος είναι μέρος του συνόλου που επικαλούμε σύμπαν. Ένα μέρος περιορισμένο σε χρόνο και χώρο. Βιώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σαν κάτι ξεχωριστό από το υπόλοιπο. Μία μορφή οπτικής ψευδαίσθησης της συντοντάς. Ότι εγώ είμαι ξεχωριστό από εσάς είναι μία οπτική ψευδαίσθηση. Είμαστε μία ύλη, μία ενέργεια. Ένα πεδίο με καμπυλότητες. Ο κύριος Δανέζη το λέει πολύ ωραία αυτό. Αυτή η ψευδαίσθηση είναι σαν μία φυλακή περιορίζοντάς μας στις προσωπικές μας αποφάσεις και στο ενδιαφέρον μας για τους λίγους πιο κοντινούς μας. Ποιο και ενδιαφέρον για κάποιον πιο πέρα από μας. Το έργο μας είναι να ελευθερωθούμε από την φυλακή αυτή με το να διευρύνουμε το κύκλο της συμπόνιας μας και να αγκαλιάζει όλα τα όντα και όλη την φύση με την ομορφιά της. Ο Άλμπερτ Άινστάιν. Και ο τέλος, του Άινστα. Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να ζούμε την ζωή μας, σαν τίποτε να μην είναι θαύμα και σαν τα πάντα να είναι θαύμα. Επιλέξτε εσείς.
Και όσο αφορά την προσευχή, έχουμε αυτή την όμορφη εικόνα. Ποιος έχει πιο πολύ ευλάβεια εδώ. Ο σκύλος αυτός είναι... Είναι ένα. Ένα με το Θεό, εντάξει. Πάνω πλευράς. Οκ. Τώρα, μπορούμε, αν θέλετε, να έχουμε σκέψεις, ερωτήσεις.